Και εξυπηρετούνται τώρα οι πολίτες έτσι στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Βρετανία. Εκεί μας περιμένει ο Πάρης Τάφας. Είναι φοιτητής ακριβώς. Καλή σου μέρα, Πάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Έχει χιόνι έξω από το σπίτι? Τώρα όχι, αρχίζει να λιώνει. Α, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ακούμε και έχουν γίνει όσα έχουν γίνει για το περίφημο Brexit, εμείς θέλαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο επηρεάζονται οι Έλληνες φοιτητές. Ποιες διαβεβαιώσεις λοιπόν έχετε εσείς πάρει και πόσο επηρεάζεστε? Κοιτάξτε, εγώ τελείωσα το μεταπτυχιακό μου το 2017. Οπότε, εμένα, όπως την επόμενη μια φοιτητών, δεν μας επηρεάζει ουσιαστικά το Brexit. Τα πράγματα αλλάζουν από 19-20 και μετά. Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Επομένως, λες. Ναι, ναι, ναι. Ένας φοιτητής Ευρωπαίος πληρώνει ό,τι πληρώνει και ένας Άγγλος για ένα bachelor. Δηλαδή 9.250 λίρες. Μάλιστα. Ενώ φοιτητές εκτός Ευρώπης πληρώνουν 16.000 λίρες. Α, είναι τεράστια διαφορά. Κατά πάσα πιθανότητα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτά θα πληρώνουν και οι Ευρωπαίοι μετά τον Brexit. Επομένως, είναι το πλήγμα είναι μεγάλο. Ναι. Κυρίως οικονομικό. Ο αριθμός των Ελλήνων που σπουδάζουν στη Μεγάλη Βρετανία ποιος είναι, ξέρεις, Πάρη? Θα σας γελάσω. Ξέρω ότι το 2015 ήταν 127.000 Ευρωπαίοι. Ναι, αλλά αυτό όμως θα πλήξει και τη δική τους οικονομία. Διότι ναι, μεν ο φοιτητής δεν θα μπορούσε να πάει σε ένα καλό πανεπιστήμιο στο Λονδίνο να κάνει το μεταπτυχιακό του ή οτιδήποτε άλλο. Θα οδηγηθεί σε κάποια άλλη χώρα, αλλά από εκεί δεν θα χάσει η Μεγάλη Βρετανία. Σίγουρα θα χάσει η Μεγάλη Βρετανία. Βέβαια, η Μεγάλη Βρετανία έχει και δύο από τα θεωρητικά καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Σωστά. Της Υπήρου ή μάλλον του πλανήτη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχει αυτό να πουλήσει. Από την άλλη, μπορεί να τους ευνοήσει μια καινούργια ισοτιμία. Δηλαδή, η λίρα διαρκώς φτάνει το ευρώ. Και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει όλο αυτό μετά τον Brexit. Λοιπόν, Πάρη, είναι ένα θέμα που ανοίγει και το έχουμε μπροστά μας. Εμείς θα σε ξαναβρούμε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε τυχερός πάρα πολύ. Τυχερός ο Πάρης, καθάρισε. Έρχεσαι Ελλάδα τώρα, Πάρη. Γυρίζεις. Τα Χριστούγεννα, ναι, οπωσδήποτε. Α, όχι για μετά, μόνο για γιορτές. Ναι. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Πάρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε σε αυτή την εκπομπή. Προφανώς. Λοιπόν,